Σου ξέρεις, σας υποδεχόμαστε στις πρόβες για το καλησπέρα σας κυρία Μπέμπα, του Ντίνου Σπυρόπουλου, που θα κάνει περιοδία σε πολύ πολύ λίγο σε όλη την Ελλάδα. Τι θα δούμε πάνω στη σκηνή? Θα δούμε δύο ανθρώπους, πολύ καθημερινούς, πολύ γνώριμους, που προσπαθούν να δημιουργήσουν τις καλύτερες συνθήκες για το μέλλον τους. Να πω ότι ο κύριος Σπυρόπουλος έχει γράψει πραγματικά ένα πολύ ωραίο νεοελληνικό έργο και αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να βρούμε καλά νεοελληνικά έργα. Ο ενωματάρχης της Άγριας Μέλισσας, ένας από τους πιο συμπαθητικούς ρόλους. Νομίζω ότι ο κόσμος στο δρόμο σας αγαπάει πολύ. Ναι, και μου το δείχνει και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Βγάζετε πολλές φωτογραφίες, να φανταστώ. Και φωτογραφίες βγάζω και ακούω και πολύ καλά λόγια και μου στέλνουν και δωράκια. Έχω μαζέψει περίπου 20 κιλά ρακές. Εγώ δεν πίνω, τι θα κάνω, δεν ξέρω, θα δούμε. Να υποθέσω, θα σας δούμε και στην τρίτη σεζόν της σειράς. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα και με το γάμο. Ναι, παντρέστηκα κιόλας. Είναι καλή η ρίζο? Για να την πήρε ο νομοτάρχης είναι πολύ καλή, καλύτερη μάλλον. Έχουμε ακούσει για θανάτους, ότι θα πέσει ένα μικρό θανατικό στο διαφάνι. Και εγώ κάτι διάβαζα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν αυτά. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν γνωρίζω. Με το Δούκα τι θα γίνει? Ο Δούκας είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά και ξεγλιστράει πάντα. Μάλλον έτσι θα γίνει αυτή τη σεζόν, υποθέτω. Ο τρίτος κύκλος δεν θα ξεκινήσει να γυρίζεται από φέτος, σωστά, ή το καλοκαίρι όπως έγινε πέρσι? Το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο θα ξεκινήσουμε κανονικά για τον τρίτο κύκλο. Είστε ο άνθρωπος που έχετε ανάγκη από διακοπές, να πάτε στο χωριό σας, δεν ξέρω από πού κατάγεστε. Συνέχεια έχω ανάγκη από διακοπές, αλλά δεν με αφήνει ο σκηνοθέτης. Γεια σας. Πώς είναι? Είστε ο γιος της? Ναι. Πείτε μου, θα ζήσει? Μην ανησυχείτε, θα πάνε όλα μια χαρά. Κύριε Σουξέ, διάβασα ότι έχετε κάνει ένα γκέστο στο παραπέντε. Ναι. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Νομίζω ήταν άρρωστη η Ζουμπουλία και εγώ έκανα το γιατρό της. Θυμάμαι ότι όλοι αυτοί ήταν stars και εγώ άγνωστος σε εισαγωγικά. Γιατί ξέρα, ο κόσμος ήξερε ότι είμαι ηθοποιός, αλλά δεν ήξεραν το όνομά μου. Τώρα το μάθανε, ευτυχώς ξέρουν το όνομά μου. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Νομίζω ότι δεν ευρειάζεται ποτέ, σωστά? Ενευριάζω μία ή δύο φορές το χρόνο. Γιατί? Γιατί σαν άνθρωπος πρέπει και εγώ να ξεσπάσω. Μπορεί να μην είναι και σοβαρό το θέμα, απλώς να ξεσπάσω. Αυτό όχι. Δεν ευρειάζω, όχι. Μήπως σας βοηθάει και ο γιος σας που ασχολείται με το life coaching? Τα διαβάζω αυτά που γράφει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή έχω εντυπωσιαστεί. Εγώ δεν τα ήξερα όλα αυτά. Και προσπαθώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Ελπίζω να το πάρω το πτυχίο στο τέλος. Τι να πω. Έχετε και ένα μέσο για να πάρετε 5 συμβουλές παραπάνω? Μου τις δίνετε συμβουλές. Εγώ δεν τα παίρνω εύκολα. Ξεκινάω κάθε πρωί. Κάθε πρωί. Τη διατροφή μου. Στις 11 η ώρα, γιατί τις πάω? Γιατί πάω και βλέπω κάτι περίεργα toast που μου λένε έλα φάε μας, φάμε. Και εγώ τα τρώω, γιατί, δηλαδή, γιατί είμαι αδύναμος μπροστά σε μερικά toast και άμα είναι ξεροψημένα και μυρίζουν? Νομίζω ότι όμως ότι η δίαιτα πάει πάρα πολύ καλά. Πήγαινε, τώρα αυτό το τελευταίο τρίμηνο θα μπορούσα να είχα χάσει αρκετά κιλά ακόμα και δεν το έκανα.